προστατεύσει, κάντε τώρα γιατί από Δευτέρα κάνω δίαιτα. Α, καλά. Λοιπόν. Τέτοια πίνα που θα σου ανοίξει εσένα τώρα που είσαι ακόμα αρχή, κάτσε να φας 5 μηνών και θα σου πω. Όχι, Παναγιά, μου λέει τρελή όρεξη. Γιατί εκεί και μετά ότι... αρχίζει η πίνα που λες θέλω να τα φάω όλα. Πεινάω, πεινάω, πεινάω. Λοιπόν, πω, Ελένη μου, μη μου τα λέω αυτά. Θέλω να μου πεις στο τέλος, παιδί μου, της εγκυμοσύνης, ποιος πήρε περισσότερα. Όχι, αυτά που σου λέω, θυμήσου τα. Ναι, έχω πάρει αρκετά. Εγώ ξέρεις, έχω σταματήσει να... Το ξεπέρασα 1,5 κιλό, με πέρασε 3. Θέλω να μου πεις. Το ξέρεις ότι έχω σταματήσει να ζυγίζομαι από τώρα, έτσι. Γιατί. Γιατί... Λίγη κυλίτσα έχεις κάνει και στήθος βέβαια, εντάξει. Γιατί έχω σταματήσει να ζυγίζομαι, γιατί ξέρω ότι τελικά δεν είναι σωστό. Δεν χρειάζεται να ζυγίζεσαι. Μια χαρά. Ό,τι πάρεις πήρες. Δηλαδή, ναι, ναι. Άστο, δεν θες να το μάθεις. Καλύτερα. Εσύ δηλαδή διέκρινες ότι στο πρώτο τρίμηνο, που καλά-καλά είναι μέχρι που να καταλάβουμε ότι είμαστε έγκυς, ότι έχεις πάρει βάρος. Πρέπει να έχω πάρει τουλάχιστον 6-7 κιλά. Έλα ρε. Ναι. Έλα ρε Φλωρίντα. Τα έχω πλάκα πάρει κάτω κάνεις. Στο Ποπουδάκο. Ποπουδάκος είναι ωραίος, ναι. Θέλω να σου πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας αλλάξουμε κουβέντα. Αφού έχουμε βάλει λοιπόν τα κουκουνάρια, θα προσθέσουμε την παρμεζάνα. Δεν μου λες αγάπη μου να μην τα χτυπήσουμε λίγο αυτά να κατέβουν, ναι. Και μετά να βάλουμε, ναι, και τα υπόλοιπα. Ναι, γιατί είναι πολλά. Εκτός αν στο σπίτι σας έχετε ένα μεγαλύτερο μίξερ. Έχουμε και εδώ. Γιατί δεν το βάλαμε. Εντάξει, δεν το ήξερα. Ή μάλλον ίσως αυτό είναι πιο... Το άλλο ξύστη είναι πολύ φαρδί και μακρύ. Ωραία.